Οι αλλαγές που επιχειρεί η κυβέρνηση στο σοφρονιστικό κώδικα στην πραγματικότητα δεν αλλάζουν τον συνολικά αντιδραστικό χαρακτήρα της σοφρονιστικής πολιτικής όπως ισχύει και εφαρμόζεται. Ακόμα και από τις ίδιες τις διατάξεις του νομοσχεδίου, πολύ περισσότερο από την πραγματική κατάσταση που ισχύει στα καταστήματα κράτησης, με τις γνωστές συνθήκες υπερπληθυσμού, τις ελλείψεις υποδομές, την υποστελέχωση σε όλες τις αναγκαίες βαθμίδες επιστημονικού αλλά και συνολικά σοφρονιστικού προσωπικού. Όχι μόνο δεν ενισχύουν το διακηρυγμένο στόχο που μπαίνει στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου και καθορίζεται σε 4 άξονες: βελτίωση συνθήκων, περαιτέρω θωράκιση δικαιωμάτων, διασφάλιση ισότητας και ενίσχυση φορέων κοινωνικής επανένταξης. Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις αυτός ο σκοπός υπονομεύεται περαιτέρω. Αλλά ακόμα και οι όποιες θετικές ρυθμίσεις εισάγονται στον κώδικα, υπό αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εφαρμοστούν. Παρά λοιπόν τις διακηρύξεις, επί της ουσίας διατηρείται ο βασικός ιδεολογικός πυρήνας που αντιμετωπίζει εκ των πραγμάτων τις φυλακές ως αποθήκες ψυχών, ενώ απουσιάζει θορυβωδώς η οργανωμένη και σχεδιασμένη προσπάθεια κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων, τόσο όσον αφορά την προετοιμασία τους κατά το διάστημα της κράτησής τους, όσο πολύ περισσότερο, και εκεί πραγματικά οι ελλείψεις βοούν, στη στήριξή τους μετά την αποφυλάκηση σε σχέση με τις δομές, ξενώνες που προβλέπονται στον κώδικα αλλά δεν υπάρχουν βέβαια, προσωπικό κλπ, ώστε να αμβλύνονται οι κοινωνικές αιτίες που διαμορφώνουν και το έδαφος για την υποτροπή των αποφυλακισμένων. Αυτή η αντίληψη λοιπόν που θέλει τους κρατούμενους σε πλήρη καταστολή απέχει από την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ως κοινωνικού φαινομένου, ως γέννημα μιας εκμεταλλευτικής κοινωνίας στην οποία όλοι αξιολογούνται με τη λογική του κόστους και του ωφέλους. Γι' αυτό λέμε ότι οι σκοποί που διατυπώνει το νομοσχέδιο στο άρθρο 1 του μόνο υποκριτικά μπορεί να τίθενται ή στην καλύτερη των περιπτώσεων ως κενές διακηρύξεις. Γιατί, για παράδειγμα, η μετονομασία των καταστημάτων κράτησης σε σοφρονιστικά καταστήματα γίνεται κατά τη γνώμη μας περισσότερο για λόγους εντυπώσεων. Γιατί δεν αλλάζει από μόνοι τους ούτε το χαρακτήρα των φυλακών, ούτε τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων, ούτε πολύ περισσότερο την επίτευξη του στόχου του σοφρονισμού, που είναι ένας στόχος που για να επιτευχθεί απαιτεί τη συνδρομή πολλών προϋποθέσεων, που ούτε υπάρχουν, ούτε και προωθούνται σε αυτό το νομοσχέδιο, όπως κατάλληλες κτηριακές υποδομές, η ύπαρξη επαρκούς και εκπαιδευμένου σοφρονιστικού και επιστημονικού προσωπικού, διευρυμένα δικαιώματα και προετοιμασία των κρατουμένων μέσα στη φυλακή για την κοινωνική τους επανένταξη, η διαμονή στα κέντρα ημιελεύθερης διαβίωσης, ως προπομπός για τη μετά την απόλυση της φυλακής και πολλά άλλα. Ακόμα, διατηρείται στο νομοσχέδιο και μονιμοποιείται και ολοκληρώνεται κατά κάποιο τρόπο η μεταφορά της συνολικής ευθύνης της σοφρονιστικής πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την μεταφορά της αρμοδιότητας για την εποπτεία των καταστημάτων. Μια απόφαση για την οποία έχουμε κατ' επανάληψη κάνει κριτική, γιατί στην πραγματικότητα με συμβολικό τρόπο αλλά και με ουσιαστικό ενσαρκώνει την κατασταλτική αντίληψη της κυβέρνησης όσον αφορά τη μεταχείριση των κρατουμένων, που οδηγεί στη στέρηση των δικαιωμάτων τους αλλά και στην προοπτική τη στέρηση της προοπτικής της ουσιαστικής επανένταξή τους στην κοινωνία. Μια αντίληψη καθόλου αντιδραστική και τελικά αδιέξοδη, γιατί ανακυκλώνει και δεν λύνει το πρόβλημα. Το μόνο που κρατήσατε, κύριε Υπουργή, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ο ακατάλληλος χώρος στον οποίο στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Αντιγκληματικής Πολιτικής, με τους 125 μόλις μέχρι σήμερα υπαλλήλους να παραμένουν στιβαγμένοι 5 και 6 άτομα μέσα σε γραφεία των 10 τετραγωνικών μέτρων ο ένας πάνω στον άλλον, δηλαδή αν γινόταν και επαρκή στελέχωση της υπηρεσίας, πού θα τους βάζετε όλους αυτούς. Καταθέσαμε σήμερα ερώτηση για τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αντιγκληματικής Πολιτικής, αλλά και για την ελλειπή ακόμα στελέχωσή της, και κατά τη γνώμη μας αυτή είναι ένα μέρος μόνο, αλλά είναι μια γλαφυρή εικόνα της αντίληψής σας για τη σοφρονιστική πολιτική. Με πιο καθαρό και εμβληματικό τρόπο εκδηλώνεται η αντιδραστική αντίληψη του κράτους απέναντι στους κρατούμενους και στην προοπτική της ουσιαστικής επανένταξής τους στην κοινωνία, που γίνεται όλο και πιο θολή, μια αόριστη ιδέα που υπάρχει βέβαια στα βιβλία της θεωρίας, αλλά δεν υπηρετείται στην πράξη ούτε από τον παρόντα σοφρονιστικό κώδικα. Παραμένει εκτός η συζήτηση για τη σοφρονιστική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται κατά τη διάρκεια της κράτησης, που πραγματικά θα διαπαιδαγωγεί τον αποδεδειγμένα υπαίτιο για την τέλεση μιας αξιόπινης πράξης και θα βοηθάει στην ουσιαστική επανένταξη και τη στήριξή του στην κοινωνική ζωή, αυτό που πραγματικά είναι και το ζητούμενο για το σύνολο της κοινωνίας. Ακόμα και αυτός ο αναγκαίος πολλές φορές διαχωρισμός των κρατουμένων υπονομεύεται από τις ίδιες τις συνθήκες υπερπληθυσμού, που ταυτόχρονα καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη και την όποια δημιουργική απασχόληση των κρατουμένων, τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, αθλητικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, την εργασία, όλα αυτά που δεν αρκεί να μπαίνουν ως τίτλοι στις διάφορες διατάξεις, αλλά απαιτείται ταυτόχρονα στην πράξη να υπηρετούνται με κατάλληλες υποδομές και την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού. Πολύ περισσότερο, ο διαχωρισμός αυτός δεν μπορεί να οδηγεί και να δικαιολογεί τη δημιουργία φυλακών με κρατουμένους χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα, όπως επιχειρείται με τη δημιουργία των καταστημάτων αυξημένης ασφαλείας. Επανέρχονται ουσιαστικά τα γνωστά καταστήματα κράτησης τύπου Γ, τα οποία είχαν εισαχθεί με τον νόμο του 2014 από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σύντομα καταργήθηκαν το 2015, αλλά μάλιστα σε πολύ χειρότερη εκδοχή, αφού σε αυτά θα εισάγονται εκ των προτέρων κρατούμενοι για μια σειρά βαριά κακουργήματα, υπόδικοι και καταδικασμένοι για πλημελήματα που έχουν τελέσει συγκεκριμένα πειθαρχικά παραπτώματα και κρίνονται, λέτε, ιδιαίτερα επικίνδυνοι για την τάξη και την ασφάλεια. Και βέβαια, εκτός από το ερώτημα που γεννάτε με ποιους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις θα κρίνονται αυτοί ως ιδιαίτερα επικίνδυνοι, όταν μάλιστα η μεταγωγή σε αυτά στα καταστήματα μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να γίνεται και με κυβερνητική παρέμβαση, παραμένει όμως περισσότερο το γεγονός ότι πρόκειται για έναν τύπο φυλακών που αντιβαίνει ακριβώς αυτή τη βασική λογική του σοφρονιστικού συστήματος, ακόμα και με τα όποια προβλήματα έχει σήμερα, καθώς πρόκειται για δημιουργία φυλακών με κρατούμενους χωρίς δικαιώματα. Και ακόμα και αυτή βέβαια η σχετική πρόβλεψη που επαναλαμβάνεται στις διατάξεις, ότι η τήρηση των αυστηρότερων όρων διαβίωσης δεν μπορεί να θίγει τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, κατά τη γνώμη μας δεν είναι παρά το φύλλος οικής για να νομιμοποιήσει την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων. Σε αντίθεση λοιπόν με το διακηρυγμένο στόχο του νομοσχεδίου, έρχονται μια σειρά αλλαγές που περιορίζουν στην πράξη και δεν θωρακίζουν τα δικαιώματα των κρατουμένων, συνδέοντας τα μάλιστα όλο και περισσότερο με το είδος του αδικήματος που έχουν διαπράξει, μια λογική καθαρά τιμωρητική και αντιεπιστημονική, αφού η βαρύτητα του αδικήματος μπορεί και πρέπει να κρίνεται μόνο κατά το στάδιο της επιβολής της ποινής. Και βέβαια μια λογική που αντιβαίνει σε κάθε έννοια σοφρονισμού και στην αντίληψη της επανένταξης ως μιας διαδικασίας που ξεκινάει βασικά κατά την περίοδο των εγκλισμών των κρατουμένων. Είναι χαρακτηριστικά το άρθρο 50 του νομοσχεδίου, θα πούμε και αύριο περισσότερο, όπου στην πραγματικότητα μπαίνουν περιορισμοί στην ίδια τη δυνατότητα της για να χορηγηθεί άδεια και στην περίπτωση των πλημελημάτων, αλλά και σε μια σειρά κακουργήματα που συνδέονται και αυτά με την βαρύτητα συνδέεται το δικαίωμα της άδειας με τη βαρύτητα της πράξης. Ακόμα πιο προκλητικό είναι το γεγονός ότι μπαίνουν περιορισμοί και στις εκπαιδευτικές άδειες που για την φύτιση των κρατουμένων ακόμα περιορίζεται και η δυνατότητα της φύτισης κρατουμένων με εξαποστάσεις παρακολούθηση μαθημάτων. Το ίδιο το δικαίωμα της εκπαιδευτικής άδειας συναρτάται με την ποινή του εκάστου κρατουμένου, ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα έκτηση, αλλά ακόμα και με το είδος των σπουδών που ακολουθεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δικαιώματα θα έπρεπε να διευρύνονται και όχι να περιστέλλονται στο όνομα της επιπρόσθετης τιμωρίας, ιδιαίτερα όταν έχει κατ' επανάληψη αποδειχθεί η ευεργετική επίδραση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους κρατούμενους, όπου νομίζω ότι είναι κοινή ομολογία ότι θα έπρεπε να ενθαρρύνεται η ένταξη και η συνέχιση της σε όλες τις βαθμίδες και όχι βέβαια να μπαίνουν τέτοιου είδους περιορισμοί. Πολύ περισσότερο όταν και αυτό το δικαίωμα της άδειας λειτουργεί ευεργετικά στην πορεία της επανένταξης των κρατουμένων, στην κοινωνία, η κοινωνική συναναστροφή τους με τους οικείους εντός και εκτός φυλακών, αλλά βέβαια πολλές φορές έχει σημειωθεί ότι λειτουργεί και ως βαλβίδα εκτόνωσης, αν θέλετε, στα υπερφορτωμένα, τα υπερπληθή καταστήματα κράτησης. Αντίστοιχα, και μια σειρά άλλα εναλλακτικά μέτρα έκτης της ποινής στην ουσία έχουν τεθεί σε αχρησία, όπως βέβαια και αυτή η ίδια η μεταγωγή στα αγροτικά καταστήματα. Μπορεί με τις τελευταίες αλλαγές κατά την περιορίστηκαν οι αποκλεισμοί που είχαν τεθεί με το τελευταίο νομοθέτημα της κυβέρνησης, ωστόσο παραμένουν αυστηρότεροι οι όροι για τη μεταγωγή και παραμονή και συνεχίζουν να υπάρχουν και αποκλεισμοί με βάση το είδος του τελεστέδοντος αδικήματος. Όλες αυτές οι επιλογές που κάνετε στην πραγματικότητα οδηγούν και έχουν και ένα ακόμα επιπλέον υπηρετούν και ακόμη μια αδιέξοδη λογική, να φτάνουν κάθε τρεις και λίγο να επιδεινώνονται οι συνθήκες μέσα στα καταστήματα με τον υπερπληθυσμό, όταν δυσκολεύεται τις άδειες, δυσκολεύεται όλες τις δυνατότητες να εκτιθούν με εναλλακτικές ποινές κλπ. Και τελικά να οδηγείται μια κυβέρνηση μετά την άλλη σε αυτούς τους οριζόντιους αποσυμφορητικούς νόμους που κατά τη γνώμη μας δεν μπορούν να υπηρετήσουν ούτε την έννοια του σοφρονισμού και μπορεί να έχουν και πολύ χειρότερα αποτελέσματα από το να γίνεται μια ουσιαστική διαδικασία σοφρονιστική μέσα στα καταστήματα κράτησης. Και τη θεωρούμε μια πολύ προβληματική επιλογή, στην οποία όμως αναγκάζεστε να οδηγήσετε συνεχώς λόγω αυτής της αυστηροποίησης που τελικά δεν έχει συνέπεια την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Είναι κοινά παραδεκτό ότι η προσπάθεια της επανένταξης που έχει στο επίκεντρο της προσοχής αυτόν που αποδεδειγμένα έχει παραβιάσει τον ποινικό νόμο δεν μπορεί παρά να ξεκινάει μέσα από την φυλακή. Η προϋπόθεση αυτή προϋποθέτει μια σχεδιασμένη παρέμβαση της πολιτείας που να βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση μέσα από τη λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολιτιστικών, αθλητικών δραστηριοτήτων, τη διαρκή και επαρκή λειτουργία προγραμμάτων απεξάρτησης για τους χρήστες, την εξασφάλιση θέσεων εργασίας για όλους τους κρατούμενους. Θα μας πούν και αύριο οι φορείς πώς τελικά κρατούμενοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στην εργασία, ώστε οι κρατούμενοι να μην εθίζονται στην απραξία και να μην ατονούν και οι γνώσεις και οι ικανότητες που είχαν πριν τη φυλακή, οδηγώντας τελικά σε χειρότερα αποτελέσματα και με ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες για την επανένταξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη γνώμη μας, ακόμα και η πρόβληψη στο άρθρο 8 της δυνατότητας προσφυγής των κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησης τους και το ένδικο βοήθημα που εισάγεται, κατά τη γνώμη μας περισσότερο προσχηματικά εισάγεται για να πληρωθούν κάποιες τυπικές προϋποθέσεις και να αποφευχθούν περισσότερες καταδίκες στις χώρες από το ΕΔΑ, αφού ακόμα και οι όροι που μπαίνουν υπονομεύουν την ίδια τη δυνατότητα εφαρμογής του. Απ' τα παραπάνω, καθίσταται φανερό ότι η ασφάλεια και ο σοφρονισμός αντιμετωπίζονται ως δύο ανταγωνιστικά, αλληλοανερούμενα μεγέθη, τη στιγμή που η προσπάθεια σοφρονισμού και κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων είναι αυτή που συμβάλλει και στην ευρύτερη ασφάλεια. τα ίδια αποτελέσματα, για παράδειγμα, τόσο ως προς την ασφάλεια, όσο και σε ό,τι αφορά την επανένταξη, υπάρχουν σε μια φυλακή με υπεράριθμους κρατούμενους σε σχέση με καταστήματα κράτηση με πιο αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, όπου υπάρχουν προγράμματα θεραπείας και απεξάρτησης, υπάρχουν επιλογές εργασίας, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ. Εμείς γνωρίζουμε ότι το οργανωμένο έγκλημα, η λεγόμενη τρομοκρατία, καθώς και άλλες εγκληματικές πράξεις δεν αναπτύσσονται εξαιτίας της έλλειψης της νομοθεσίας και των ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας στις φυλακές, αλλά γιατί υπάρχουν νήματα που τα δένουν με το ίδιο το σύστημα και τους μηχανισμούς τους. Γι' αυτό και ούτε η οριζόντια αύξηση ή η οριζόντια μείωση των ποινών δεν αντιμετωπίζουν σε καμιά περίπτωση τα μεγάλα προβλήματα της εγκληματικότητας. Πολύ περισσότερο δεν αποτελούν από μόνο τους σημάδι. Δεν προσδίδουν από μόνο τους χαρακτήρα προοδευτικότητας ή αντιδραστικότητας στις όποιες νομοθετικές αλλαγές. Από μόνη της μια εξαντλητική ποινή δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, όταν στην πραγματικότητα ανθούν οι κοινωνικές αιτίες που οθούν στο έγκλημα, δηλαδή κυριαρχούν η φτώχεια, η ανεργία, η μορφωσιά, η κοινωνική περιθωριοποίηση και καλλιεργούνται αξίες εχθρικές προς την ανθρώπινη ύπαρξη. Ακόμα και αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα που συγκλονίζουν το τελευταίο διάστημα και η περίπτωση αυτή με τα θύματα ανήλικα παιδιά, στην πραγματικότητα αποδεικνύουν ότι οι αιτίες αυτών των εγκλημάτων βρίσκονται στο ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης και τις σάπιες αξίες που καλλιεργεί, που αφήνει τα θύματα απροστάτευτα, απουσιάζει παντελώς η ολόπλευρη προστασία και στήριξη των παιδιών με ευθύνη του κράτους και πραγματικά εδώ με τον πιο βίαιο τρόπο αποδεικνύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση που το τελευταίο διάστημα απασχολεί την κοινωνία, πως παιδιά αφήνονται έκθετα και στην παιδική εργασία και πολύ περισσότερο στην παιδική εκμετάλλευση και πέφτουν θύματα των διάφορων ευυπόληπτων πολιτών. Αλλά βέβαια μιλάμε και για μια κοινωνία που θρέφει ή κρύβει στα σπλάχνα της τους διάφορους δράστες τέρατα. Επομένως, η όλη συζήτηση που γίνεται για το σοφρονιστικό σύστημα δεν μπορεί να περιορίζεται στην όποια αυστηροποίηση και στον περιορισμό των δικαιωμάτων των κρατουμένων που πολλές φορές γίνεται για να χαϊδευτούν και, γιατί με βάση το βάρος που επικρατεί στην κοινωνία για μια σειρά αρνητικές συνέπειες και βαρύτατα εγκλήματα, που όμως με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζονται ούτε η ίδια η εγκληματικότητα, ούτε βέβαια και περιορίζονται οι όποιες αρνητικές συνέπειες που οδηγούν στην πραγματικότητα σε ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής. Προφανώς θέλουμε φυλακές ασφαλείς και για τους κρατούμενους και για το προσωπικό των φυλακών, όχι όμως με μέτρα καταστολής, με φυλακές απομόνωσης, αλλά με βελτίωση των υποδομών και των συνθήκων κράτησης, με φυλακές που θα είναι ανθρώπινες, συνθήκες όπου οι κρατούμενοι δεν θα υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη χωρητικότητα, με προγράμματα εργασίας, θεραπευτικά, περίθαλψη, υγεία και κυρίως δομές κοινωνικής επανένταξης που απουσιάζουν προκλητικά. Για το λόγο αυτό το ΚΚΕ διεκδικεί ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, σοφρονισμού και κοινωνικής επανένταξης, έχοντας βέβαια επίγνωση ότι το σημερινό οικονομικό-κοινωνικό σύστημα, η σύψη του και οι αξίες του είναι αυτές που γεννούν και αναπαράγουν το εγκληματικό φαινόμενο. Και βέβαια η κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και η εγκαθίδρυση μιας κοινωνίας που θα καλύπτει το σύνολο των συγκεκριμένων αναγκών του ανθρώπου είναι η μόνη που μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στο κρίσιμο ζήτημα της επανένταξης του ανθρώπου με παραβατική συμπεριφορά μέχρι την οριστική εξάλειψη του κοινωνικού φαινομένου της εγκληματικότητας. Ευχαριστώ.